Γεια χαρά σε όλους. Ήρθε καιρός μετά από αρκετούς μήνες να επιστρέψω με άλλο ένα ελληνικό κομμάτι για να δούμε πώς παίζεται στην κιθάρα. Τους τελευταίους μήνες έχω ασχοληθεί πολύ περισσότερο με τα μαθήματα για γιουκαλίλη, τα οποία μπορείτε να δείτε και στην playlist εδώ πέρα, αν δεν τα έχετε προσέξει ήδη. Και εκτός αυτού, επειδή κάνω και κάποιο μεταπτυχιακό στη μουσική στην Αγγλία, πέρασα ένα διάστημα τον τελευταίο καιρό πάλι στην Αγγλία, επομένως δεν έχω προλάβει να κάνω κάποιο βιντεάκι ούτε στο γιουκαλίλη ούτε στην κιθάρα. Αυτή τη φορά θα δούμε ένα κομμάτι το οποίο θέλω πάρα πολύ καιρό να το κάνω, ίσως να είναι και από τα πρώτα κομμάτια που ήθελα να κάνω στην κιθάρα, και είναι το «Να μ' αγαπάς» του Παύλου Σιδηρόπουλου. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι για αρχή, όσοι έχετε, να χρησιμοποιήσετε ένα καποτάστο. Και αυτό θα μπει στο πρώτο τάστο της κιθάρας. Γιατί το κάνουμε αυτό? Προφανώς ο Σιδηρόπουλος δεν χρησιμοποίησε καποτάστο στο πρώτο τάστο της κιθάρας. Δεν είναι και πολύ συνηθισμένο άλλωστε. Αλλά κατά πάσα πιθανότητα η κιθάρα του ήταν κουρδισμένη ένα ημιτόνιο πάνω. Γιατί αν παίξετε όπως θα δούμε το «Να μ' αγαπάς» χωρίς το καποτάστο στο πρώτο τάστο, θα καταλάβετε ότι δεν έχει καμία σχέση με το κανονικό κομμάτι που ακούτε είτε στο δίσκο είτε στην ταινία. Αφού βάλουμε το καποτάστο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ξανακουρδίσουμε την κιθάρα. Επομένως, πάμε. Εφόσον έχουμε βάλει λοιπόν το καποτάστο, θα μιλάμε με συγχορδίες όπως για παράδειγμα ντο, αλλά στην πραγματικότητα θα ακούγεται ντο δίεση, έτσι. Όταν λέμε ότι η εισαγωγή ξεκινάει με ντο και ντο ματζόρ 7, τότε αυτό που ακούγεται στην πραγματικότητα και αυτό ακούγεται και στην ταινία είναι ντο δίεση και μετά ντο δίεση ματζόρ 7. Επομένως, το πρώτο πράγμα που θέλουμε να δούμε είναι το ρυθμικό. Και ας δούμε πώς πάει το ρυθμικό στην εισαγωγή. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό το ρυθμικό διατηρείται σε όλο το κομμάτι. Απλά στην εισαγωγή κάνει και αυτούς τους χρωματισμούς από ντο σε ντο ματζόρε 7. Επομένως, το ρυθμικό, σχετικά απλοποιημένο, είναι το εξής. Και ο λόγος που λέω ότι είναι απλοποιημένο σχετικά αυτό που έχω στο χαρτί, είναι γιατί αν το παίξουμε ακριβώς θα ακουστεί κάτι σαν αυτό. Και τα λοιπά. Όμως, στην πραγματικότητα ο Σιδηρόπουλος δεν παίζει τόσο καθαρά, έτσι. Ακούμε ότι η πένα ξαναχτυπάει πάνω στις χορδές κιθάρας. Δεν τονίζονται τόσο πολύ οι άλλες πένες όπως ακούγονται αυτές που έχω γράψει στο χαρτί, αλλά πιο χαλαρά, για παράδειγμα, μπορεί να ακουστεί κάπως έτσι. Επομένως, ας παίξουμε λίγο το ρυθμικό όπως το έχω γραμμένο, χωρίς να κρατάω κάποια συγχορδία, κλείνω την κιθάρα και το παίζω όπως το έχω γραμμένο κι εγώ μέσα, μετρώντας από το λεβάρε. Και 1, 2 και 3, 4 και 1, 2 και 3 και 4 και 1 και τα λοιπά. Δηλαδή, ουσιαστικά, αν αφαιρέσουμε το λεβάρι, έχουμε ακριβώς 2 μέτρα και επαναλαμβάνεται από την αρχή συνέχεια το ίδιο πράγμα. Ουσιαστικά το τελευταίο 8ο του δεύτερου μέτρου είναι ακριβώς το 8ο που προκύπτει και στο λεβάρι. Άρα, αν το παίξουμε συνεχόμενα, έχουμε και και τα λοιπά. Αυτό είναι λοιπόν το ρυθμικό που έχουμε και αυτό συνεχίζεται σε όλο το κομμάτι, είτε παίζουμε την τόση χορδία, είτε έχουμε αλλάξει και παίζουμε τη χορδία σολ και τα λοιπά. Επομένως, ξέροντας το ρυθμικό, ας πάμε να δούμε την εισαγωγή, αυτούς τους όμορφους χρωματισμούς που κάνει παίζοντας μόνο τις χορδίες ντο και ντο ματζόρ 7. Ξεκινάμε ήδη έχοντας την ντο ματζόρ 7 για να κάνουμε. Δηλαδή, το λεβάρε μας είναι ντο ματζόρε 7 και το 1 είναι ντο ματζόρε. Τι βλέπουμε? Ότι όπως τελειώνει το πρώτο μέτρο και πηγαίνουμε στο δεύτερο, παίζουμε 2 πένες με ντο ματζόρε 7. Πάμε να το δούμε από την αρχή.
Ας δούμε λοιπόν αυτό που παίζω γραμμένο. Έχω βάλει μπλε κάποιες αξίες, προφανώς δεν είναι blue notes. Όπου χρησιμοποιώ την μπλε αξία, παίζω Do Majore 7. Άρα πάμε να δούμε την εισαγωγή. Δεν θα παίξω μόνο τα 2 μέτρα, θα το παίξω αρκετές φορές και προσπαθήστε κι εσείς να παίξετε μαζί μου.